Μία πρωτοβουλία για να έρθει η γαλλική κουλτούρα πιο κοντά στους Θεσσαλονικείς ανέλαβε το Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης. Αποφασίστηκε η κατασκευή μιας ξύλινης εξέδρας μπροστά στο κτίριο επί της Λεωφόρου Στρατού, αλλά και η δημιουργία ενός καφέ στα πρότυπα των γαλλικών μπιστρό. Θέλουμε λίγο να εξυγχρονίσουμε το κτίριο, να του δώσουμε μια μοντέρνα πινελιά, αλλά κρατώντας αυτό το στυλ του και αυτή την εικόνα που έχει ως αρχιτεκτονικό κτίσμα. Έτσι λοιπόν καλέσαμε δύο αρχιτέκτονες οι οποίοι όχι μόνο σέβονται αλλά και αγαπάνε το κτίριο αυτό και το Γαλλικό Ινστιτούτο. Είναι οι δύο αρχιτέκτονες που σχεδίασαν τη νέα παραλία, ο πρόδρομος Νικηφορίδης και ο Μπερνάρ Κόμο, οι οποίοι πρότειναν ένα σχέδιο, η δημιουργία μιας βεράντας μπροστά στο Γαλλικό Ινστιτούτο και αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή. Έτσι λοιπόν αυτή η μεγάλη βεράντα θα είναι ένας χώρος συνάντησης, αυτό είναι το αρχικό σχέδιο. Όλος ο κόσμος δηλαδή που θα έρχεται εδώ στο Γαλλικό Ινστιτούτο, είτε για να δει κάποιο θέαμα, είτε για να συμμετέχει σε μια διάλεξη, είτε θέλει να κάνει μαθήματα ή οτιδήποτε άλλο, να μπορεί να συναντηθεί σε αυτή τη βεράντα, όπου μελλοντικά θα δημιουργηθεί και ένα μπιστρό, ένα καφέ μπιστρό με τα γαλλικά πρότυπα. Και ελπίζουμε ότι όλος ο κόσμος αυτός θα κάθεται να πίνει και τον καφέ του και πραγματικά θα γίνει τόπο συνάντησης. Είναι κάτι που πιστεύει ότι θα φέρει πιο κοντά τους Θεσσαλονικείς στη γαλλική κουλτούρα, νοοτροπία. Φυσικά. Και ήδη τα έργα που κάνουμε δείχνουν πόσο έχουμε βγάλει ρίζες εδώ στη Θεσσαλονίκη και πόσο θέλουμε να παραμείνουμε και θέλουμε να δώσουμε μια ωραία εικόνα. Και θέλουμε επίσης αυτός ο χώρος, αυτό το κρουασάν που θα φάνε οι επισκέπτες ή το κροκ-μεσιέ ή μια κίσα, δεν απευθύνονται στους Γάλλους που τα ξέρουν, αλλά φυσικά στους Θεσσαλονικείς. Και θα είναι αυτό που θα γίνει τόπο συνάντησης των Θεσσαλονικών με τη γαλλική κουλτούρα.